Όσο πιο γρήγορα μπορείτε. Ναι, όπως πιο σύντομα. Αλλά θέλω να σας πω το ότι ο δεύτερος πυρήνας της πολιτικής πρότασης ήταν αυτό το οποίο εφθασώσε ο κύριος Μητσοτάκης και το είπε και εδώ πέρα η κυρία Κεραμέως, ότι εμείς θα προτείνουμε μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τις οποίες δεν μας είπε ποιες είναι, γενικά θα προτείνουμε μεταρρυθμίσεις, οι οποίες... Δεν σας διάκοψα. Δεν σας διάκοψα. Λέω λοιπόν, θα προτείνουμε ο κ. Μητσοτάκης μεταρρυθμίσεις στους θεσμούς και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τις οποίες καθώς θα τις υλοποιούμε, χωρίς να ξέρουμε ποιες είναι, θα αγωνιστούμε για μείωση των πρωτογενών πλονασμάτων. Όταν είναι αυτοί οι οποίοι μας υπογράψανε πρωτογενή πλονάσματα 4,5% μέχρι το 2030, και έρχεται μια κυβέρνηση με τη δική της, αν θέλετε, διαπραγμάτευση να έχει φτάσει στο 3,5% και στο 2%. Και το τελευταίο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, όλος αυτός ο πολιτικός λόγος, ο οποίος μας γυρίζει πίσω με τη φωνή του Άδωνη Γεωργιάδη, την πιο ακροδεξιά μέσα στη Νέα Δημοκρατία, να λέει ότι τα πάντα θα είναι προς το ιδιωτικό τομέα και προς τους λίγους, είναι μια φωνή η οποία μας γυρίζει. Αυτό κάνετε όμως πρακτικά και εσείς. Με εκπλήσει πραγματικά να ακούω εκπρόσωπο του